Cutty Sark, age 12 years. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Αναστάτως έχει προκαλέσει η ομολογία των Γάλλων ότι έστελναν και στην Ελλάδα το μολυσμένο αίμα με τον ιό του AIDS. Ο εκπρόσωπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το AIDS αποκάλυψε ότι 400 Έλληνες προσευλήθησαν από το θανατηφόρο ιό την περίοδο 1980-1985 από μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος που εισήχθη από τη Γαλλία. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν απόψε την επέμβαση του Υπουργού Υγείας, που διάταξε έρευνα για να διαπιστωθεί αν και μετά το Σεπτέμβριο του 1985, όταν άρχισε ο υποχρεωτικός έλεγχος του αίματος για AIDS, χρησιμοποιήθηκε παρά τις απαγορεύσεις αίμα από τη Γαλλία. Οι φιάλες με τους παράγοντες του αίματος που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Γαλλία την περίοδο 80-85 μετέδωσαν το θανατηφόρο ιό του AIDS σε εκατοντάδες αιμορροφιλικούς με μεταγγίσεις. Από τους χίλιους που υπάρχουν στην Ελλάδα, μολύνθηκαν με τον ιό του AIDS τουλάχιστον οι 400. Πράγματι, στην περίοδο 80-85 στην Ελλάδα έχει μολυνθεί ένα 40% της κατηγορίας των ατόμων αυτών. Το 1985 το Ινστιτούτο Μεργή εξήγαγε συνολικά 9.000 φιάλες παραγόντων του αίματος που δεν είχαν ελεγχθεί για τον ιό του AIDS. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστούν αυτοί οι παράγοντες που βοηθούν την πήξη του αίματος στους αιμορροφιλικούς είναι το πλάσμα. Για μια τέτοια φιάλη χρειάζονται χιλιάδες φιάλες αίματος. Και χωρίς έλεγχο. Αντιλαμβάνεστε ότι το πλάσμα αυτό θεωρείται πρακτικά πάντοτε μολυσμένο. Μεταξύ του 1980 και 1985 αρκετά άτομα μολυνθήκανε από μετάγγιση παραγόγων αίματος. Δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν το ξέραμε τότε. Ο κύριος Σούρλας επιβεβαίωσε στο Μέγκα ότι στην Ελλάδα έχουν εισαχθεί φιάλες με παράγοντες αίματος από τη Γαλλία χωρίς να ελεγχθούν. Την εισαγωγή και στην Ελλάδα μολυσμένου με τον ιό του AIDS αίματος παραδέχθηκε με δηλώσεις στο Μέγκα ο υπεύθυνος του Ινστιτούτου Μεργιές στη Λιόν. Το σκάνδαλο έχει πάρει συγκλονιστικές διαστάσεις στη Γαλλία και απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός Φαμπιούς εμφανίστηκε στη γαλλική τηλεόραση και ζήτησε να περάσουν από δίκη ο ίδιος και οι υπουργοί του. Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Ήρα Φελουγκατσή, μεταδίδει. Συνεχίζεται απόψε στη Γαλλία ο θόρυβος για το σκάνδαλο του αίματος που έχει πάρει τώρα διεθνείς διαστάσεις μετά από τις αποκαλύψεις για τις εξαγωγές μη αποστηρωμένων προϊόντων από το Ινστιτούτο Μεργιέ την περίοδο του 1984-1985. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Ινστιτούτο Μεργιέ στη Λιόν, ο τεχνικός του διευθυντής κ. Μισελ Γκαλί δήλωσε στο Mega Channel. Οι πολιτικές επιπτώσεις του σκανδάλου ανάγκασαν σήμερα τον πρώην Πρωθυπουργό και σημερινό ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Λοράν Φαμπιούς να εμφανιστεί απόψε στη τηλεόραση για να εξηγηθεί προσωπικά σχετικά με το θέμα του σκανδάλου του αίματος. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, été au courant de cela. Tout simplement parce que cette question ne remontait pas au Premier ministre. Je demande que la justice ordinaire, je dis bien ordinaire, s'applique à tout le monde. C'est-à-dire aux membres du gouvernement. Παρίσι, Ήρα Φελουγκατζή για το Mega Channel. Από το Παρίσι θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπους, Κλίντον και Περό έχουν μπει στην τελική ευθεία της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο πρόεδρος Μπους επιστρατεύει τώρα και τον Ρόλαντ Ρίγκαν. Λίγες ώρες απομένουν για να αποφασίσουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ποιος θα είναι ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου. Και ο Τζορτζ Μπους δηλώνει αισιόδοξος ότι θα κερδίσει την πλειοψηφία που θα του εξασφαλίσει μια δεύτερη τετραετία στην Προεδρία. Ενώ αναφέρεται και πάλι στο χαρακτήρα και την εμπειρία του στο Λευκό Οίκο. Στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου και ο πρώην Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν που μιλά ειρωνικά για το οικονομικό πρόγραμμα του Κλίντον. To hear the Democratic politicians, things are so bad that down at McDonald's, even the Happy Meals are depressed. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών καλεί τους ψηφοφόρους να στρέψουν το βλέμμα τους στο μέλλον. It is important to focus with some seriousness on what is really before us. Μαχητικός εμφανίζεται και ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ρος Περό στις τελευταίες προεκλογικές του εμφανίσεις. Η τελευταία δημοσκόπηση που έκανε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN δίνει 43% στον Bill Clinton, 36% στον George Bush και 15% στον Ρος Περό. Στην Ουάσιγκτον τώρα όλα δείχνουν ότι η εκλογική μάχη θα είναι αμφίροπη ως το τέλος. Οι Αμερικανοί αναλυτές δεν αποκλείουν το αποτέλεσμα να κριθεί από τους αναποφάσεις τους. Για το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν από τις εκλογές, μας ενημερώνει ο ανταποκριτής του Μέγκα, ο Αλέξης Παπαχιαλάς.
48 ώρες απομένουν έως αμερικανικές προεδρικές εκλογές και οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι ο Bill Clinton θα κερδίσει, αλλά με μικρή σχετικά πλειοψηφία. Είναι πάντως η πρώτη φορά μετά από 20 περίπου χρόνια που επικρατεί αβεβαιότητα για το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο κοντά στην ημέρα των εκλογών. Η έκβαση αναμέτρησης θα κριθεί από λίγες κρίσιμες πολιτείες, όπως είναι το New Jersey, το Ohio, η Πενσιλβάνια και το Michigan, πολιτείες οποίες θα επισκεφτούν σήμερα και αύριο ο πρόεδρος Bush και ο Bill Clinton. Το ερώτημα που εντείνει βέβαια την αβεβαιότητα και την αγωνία των δύο υποψηφίων είναι σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι ψηφοφόροι που εγκαταλείπουν τον κύριο Περό με τη λογική της χαμένης ψήφου τις τελευταίες ημέρες της απρόβλεπτης αυτής αναμέτρησης. Από την Ουάστον για το Mega Channel, Αλέξη Παπαχελάς. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Άγνωστη παραμένει ακόμα η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας που κατακρεούργησε ο μανιακός δολοφόνος και η ασφάλεια ζητά τώρα τη βοήθεια της Ιντερπόλ στην προσπάθειά της να εντοπίσει τα ίχνη του παραδικού δραστή. Τα δακτυλικά αποτυπώματα από το αριστερό χέρι της άγνωστης γυναίκας θα σταλούν μέσω της Ιντερπόλ στις αστυνομίες όλων των χωρών που συνεργάζονται με την ελληνική αστυνομία, αφού δεν αποκλείεται το θύμα να ήταν αλλοδαπή. Στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλείας άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες πληροφορίες για περιπτώσεις γυναικών που έχουν εξαφανιστεί. Στα εργαστήρια της εγκληματολογικής υπηρεσίας, οι ειδικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε ίνα από τα τρία παντελόνια μέσα στα οποία ο μανιακός δολοφόνος είχε κρύψει τα κατατεμαχισμένα μέλη του θύματος, με την ελπίδα ότι μπορεί να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο δράστη. Οι αστυνομικοί θεωρούν πολύ δύσκολο να βρεθούν τα υπόλοιπα μέλη της άτυχης γυναίκας, αφού πέρασαν ήδη 8 ημέρες από τη δολοφονία. Συνεχίζουν όμως τις έρευνες στα σκουπίδια όλων των περιοχών σε συνεργασία με τα συνεργεία των Δήμων. Μεγάλα πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και ποινές φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο θα αντιμετωπίζουν οι παραβάτες με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συζητείται την Τρίτη στη Βουλή. Η παραβίαση του κόκκινου θα τιμωρείται με 50.000 δραχμές. 45.000 θα πληρώνουν όσοι οδηγοί χρησιμοποιούν τις λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και τρόλεϊ ή κινούνται παράνομα μέσα στο δακτύλιο. Κάπου πρέπει να συνεχιστούμε όλοι τώρα, για καλό δικό μας δηλαδή. Μέχρι ένα χρόνο φυλακή, 30.000 δραχμές πρόστιμο και ένα μήνα χωρίς δίπλωμα και πινακίδες θα τιμωρούνται οι οδηγοί που θα υπερβαίνουν κατά 40 χιλιόμετρα το ανώτατο όριο ταχύτητας που ορίζεται με πινακίδα σε κάθε δρόμο. 15.000 δραχμές πρόστιμο περιμένει όσους προσπερνούν αντικανονικά, ενώ εκείνοι που παρκάρουν παράνομα, σε στάσεις λεωφορείων, λίγα μόλις μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και στοπ, θα πληρώνουν από 5 μέχρι 20.000 δραχμές. Κυρίες και κύριοι, σε αδιέξοδο οδηγούνται οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη λόγω της αδιαλαξίας του Ντεκτάς. Την εξέλιξη αυτή συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Βασιλείου. Και η κυβέρνηση με ανακοίνωσή της επέκρινε την Τουρκία για την αρνητική της στάση. Από τη Λευκωσία, ο Άρης Βικέτος μεταδίδει. Σε συνέντευξή του στην Κυπριακή τηλεόραση, ο πρέσβης Γεώργιος Παπούλιας χαρακτήρισε αρνητικά τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Νέας Υόρκης για το Κυπριακό. Η εταίρα πλευρά, πέραν του ότι δεν δέχεται δεν αποδέχεται τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ, δηλαδή τη δέσμη των ιδιών και των χάρτην, και αποφύγει συστηματικώς να τοποθετηθεί επ' αυτής, πέραν αυτού, κάνει προτάσεις οι οποίες δεν σέβονται ούτε τις συμφωνίες κορυφής από το 1977 και εντεύθεν, ούτε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα συνεχιστούν αύριο με νέα συνάντηση Βασιλείου Ντεκτάς. Από τη Λευκωσία για το Mega Channel, Αριστίδης Βικέτος. Να πάμε στη Ιουγκοσλαβία. Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν απόψε στο Σεράγεβο, ενώ οι Σέρβοι προωθούνται σε όλα τα μέτωπα του πολέμου και πολιορκούν την πόλη Τούζλα, τελευταίο οχυρό των μουσουλμάνων στην Ανατολική Βοσνία. Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν αργά απόψε στο κέντρο του Σεράγεβο παρά τη συμφωνία για εβδομάδα ηρεμίας, η οποία προβλεπόταν να τεθεί σε ισχύ από χθες. Οι μάχες μένονται γύρω από το Εβραϊκό Νεκροταφείο και το Προεδρικό Μέγαρο. 8 άτομα σκοτώθηκαν απόψε στην πρωτεύουσα της Βοσνίας και 33 τραυματίστηκαν. Ένας Κροάτης εικονολήπτης που δούλευε για το τηλεοπτικό δίκτυο BBC έχασε τη ζωή του κοντά στο Τράβνικ όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε επλήγει από σερβικά πυρά. 30 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία τους τελευταίους 16 μήνες. Στην πόλη Γιάιτσι, οι βομβαρδισμοί και οι οδομαχίες συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα, ενώ χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και μέσα από δύσβατους δρόμους κατευθύνονται στο Τράβνικ. Την ίδια ώρα, οι Σέρβοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη Τούζλα, τελευταίο οχυρό των μουσουλμάνων στην περιοχή. Στην Αγγλία, το μέλλον της κυβέρνησης Major κρίνεται την Τετάρτη κατά τη συζήτηση της συνθήκης του Μάστριχτ στη Βουλή των Κοινοτήτων και οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητα του Βρετανού Πρωθυπουργού πέφτει κατακόρυφα. Το ρεκόρ της χαμηλότερης δημοτικότητας Βρετανού Πρωθυπουργού από το 1945 κατέχει σήμερα ο Τζον Μέιτζορ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας Sunday Times, από την οποία προκύπτει ότι μόνο το 21% των Βρετανών θεωρούν θετικό το έργο του. Την Τετάρτη αρχίζει στο Κοινοβούλιο η συζήτηση για τη συνθήκη του Μάστριχτ, που θεωρείται και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Major. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει την πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής του καριέρας, αφού 30 βουλευτές του κόμματός του έχουν δηλώσει δημόσια ότι μπορεί να μην ψηφίσουν υπέρ του Μάστριχτ, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία.
Πάντως η συνθήκη πιθανόν να επικυρωθεί, αφού οι 20 βουλευτές του κόμματος των Ελευθέρων Δημοκρατών έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν θετική ψήφο. Να μείνουμε στη Βρετανική πρωτεύουσα. Άνθρωποι υπέροχοι με αυτοκίνητα αντίκες από το μακρινό παρελθόν πήραν μέρος χτες στο Λονδίνο σε ένα απολαυστικό ράλι, αλλιώτικο από τα άλλα. Ξεκίνησαν από το Λονδίνο για τον Μπράιτον, γεμάτη νοσταλγία, αλλά και με την ελπίδα να φτάσουν πρώτοι. Το ράλι αυτό δεν βασίζεται στην ταχύτητα, αφού τα αυτοκίνητα είναι όλα αντίκες και ανήκουν σε άλλες εποχές. Για να νικήσει κανείς, πρέπει να έχει συντηρήσει πολύ καλά το αυτοκίνητό του, ώστε να μην χαλάσει στο δρόμο. Όμως αυτό που μετράει πιο πολύ είναι ο ρομαντισμός, που δίνει μια ιδιαίτερη χαρά σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την πρωτότυπη φθινοπορεινή εκδρομή στο Μπράιτον. Ορισμένοι οδηγοί και επιβάτες των αυτοκινήτων φρόντισαν να αντιθούν ανάλογα με την περίσταση, ώστε το ταξίδι τους στο παρελθόν να τους προσφέρει ακόμα πιο έντονη συγκίνηση. Να δούμε τώρα τα 26 γκολ που σημειώθηκαν στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, περιγράφει ο Τέλης Σιπιανίτης. Το Αλκαζάρ ήταν. Ο καιρός είναι χορηγία της Hyundai. Η υψηλή για την εποχή θερμοκρασία θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα Δευτέρα. Στα ανατολικά μόνο θα σημειωθεί μικρή πτώση. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα προβλέπονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότι μέτρη 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια ανατολική μέχρι μέτρη 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην ανατολική χώρα από 17 μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Ελλάδα από 13 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος καιρός με ανέμους μέχρι μέτριους 4 μποφόρ προβλέπεται για την Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 14 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πολύ καλή ιστορική περιπέτεια με τον Σον Κόνερι, τίτλος της ταινίας «Το Ρόδο και το Βέλος». Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο από το Μεγάλο Κανάλι, στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.